Οσιολογιότατε μοναχέ πατέρα Νίκονα, κυρία Πρόεδρε των Πολυτέχνων Πιερίας και εκπρόσωπε του βουλευτή κυρίου Κουκοδήμου, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε και εκπρόσωπε του Δημάρχου, κυρία εκπρόσωπε της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, κύριε πρώην Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, έτσι σας αποκαλούμε, κύριε Δημινά, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι 8 Μαρτίου. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και σαν τέτοια μέρα δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο από το να έχουμε μαζί μας για τη σημερινή διάλεξη μια εξαιρετική γυναίκα, την οποία βλέπετε, την κυρία Μερόπη Σπυροπούλου, που θα μας μιλήσει με θέμα αξίες, αξιώματα και αξιώσεις γυναικών. Τη σημερινή διάλεξη συνδιοργανώνουν επίσης ο Σύλλογος Πολυτέχνων Πιερίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, η Μέρημνα Παιδιού Κατερίνης και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας. Μετά από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Σπυροπούλου που θα διαβάσει ο κύριος Μπίνιας, θα είναι στη διάθεσή μας. Η κυρία Μερόπη Σπυροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Απεφύτησε από το Αβερόφιο Γυμνάσιο Θηλαίων και σπούδασε οδοντιατρική στα Πανεπιστήμια Αλεξανδρίας και Αθηνών. Το 1972 αναγορεύτηκε διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1976, μετά από μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μίτσικαν των ΗΠΑ, απέκτησε ειδικότητα και Master of Science στην Ορθοδοντική. Το 1978 αναγορεύτηκε η φυγήτρια της Ορθοδοντικής και το 1980 εξελέγει τοπική καθηγήτρια και διευθύντρια της έδρας Ορθοδοντικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου υπηρέτησε για 26 χρόνια. Το 2006, μετά την αποχώρησή της από την ενεργό υπηρεσία, της απονεμήθη ο τίτλος της ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με πλούσιο επιστημονικό έργο, έχει προσκληθεί και διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης. Έχει τιμηθεί με πολλές διεθνείς και ελληνικές επιστημονικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται αριστείο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών για Έρευνα, πρόεδρος των Ευρωπαίων Ορθοδοντικών, μέλος του International College of Dentists της Ευρώπης και μέλος του American College of Dentists. Συγχρόνως με την επιστημονική δραστηριότητα, έχει επιδείξει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κοινά. Έχει διατελέσει Ευρωβουλευτής Επικρατείας. Υπήρξε πρόεδρος και μέλος ή επίτιμο μέλος διάφορων επιστημονικών και πολιτιστικών οργανώσεων. Είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας του Ομίλου Φίλων Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας και της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών. Επί σειρά ετών διδάσκει σε σχολές γονέων της Μητροπόλεως Πειραιώς και άλλων Μητροπόλεων της χώρας και είναι τακτική συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Έχει δώσει περισσότερες από 500 διαλέξεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδος ως προσκεκλημένη ομιλήτρια πολιτιστικών σωματείων. Αρθρογραφεί σε διάφορα έντυπα για θέματα παιδείας, υγείας και κοινωνικού προβληματισμού. Είναι παντρεμένη με τον συνάδελφό της, επίσης ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκο Σπυρόπουλο, και έχουν 2 γιους και έναν εγγονό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για την παρουσίαση. Οσιολογιότατε μοναχέ πατέρα Νίκονα, κυρία Πρόεδρε των Πολυτέχνων Πιερίας, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, εκπρόσωπε του Δημάρχου, κυρία εκπρόσωπε της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, κύριε πρώην Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, κύριε Δημινά. Κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, κύριε Κορομπίλη, με πολύ χαρά βρίσκομαι εδώ και νιώθω εξαιρετική τιμή για την πρόσκληση, γιατί ξαναήρθα στην Κατερίνη και ένιωσα με πόση ζεστασιά εσείς οι φίλοι και οι φίλες, οι κύριοι και οι κυρίες της Κατερίνης, έχετε αγκαλιάσει αυτό το σπουδαίο έργο που γίνεται από τη Σχολή Γονέων. Και θέλω να εκφράσω πραγματικά τα συγχαρητήριά μου και την από καρδιάς ευχή μου, όπως γιορτάσαμε τα 20 χρόνια πέρσι τον Απρίλιο,
να γιορτάσουμε ξανά, να γιορτάσετε τα 40, τα 50, τα 100. Γιατί αυτή η σχολή πραγματικά προσφέρει έργο. Και δεν είναι πάρα πολλά αυτά τα ωραία που γίνονται στην πατρίδα μας πια, αλλά γίνονται και ωραία πράγματα. Και αυτή η συνάντηση σήμερα είναι από τα ωραία που συμβαίνουν στο πνευματικό χώρο της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας. Σήμερα λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να είναι μόνο της γυναίκας, αφού είναι το μισό του ουρανού και αφού χωρίς να συμπληρώνεται από τον άνδρα, το μισό μένει μισό. Γιατί ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος έχει γράψει ότι ένας ολόκληρος άνδρας είναι το μισό του όλου και μια ολόκληρη γυναίκα είναι το μισό του όλου. Για να υπάρξει όλον πρέπει να είναι μαζί ο άνδρας και η γυναίκα. Πάντα εν σοφία, επίησε ο δημιουργός. Έχει υποστηριχθεί λοιπόν από διακεκριμένους κοινωνιολόγους ότι ο αιώνας τον οποίον διανύουμε θα είναι ο αιώνας των γυναικών. Με την έννοια ότι θα τους δοθούν οι ευκαιρίες και οι προϋποθέσεις για να επηρεάσουν ουσιαστικά σχεδόν όλες τις παραμέτρους της κοινωνικής ζωής από ποικίλες θέσεις, ρόλους και αξιώματα. Είναι δε γεγονός ότι και στη χώρα μας, αργά αλλά σταθερά, έχουν αρχίσει και ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για την καθιέρωση της κατά ποσόστοση συμμετοχής των γυναικών σε διάφορα κομματικά όργανα, αλλά και σε ψηφοδέλτια υποψηφίων βουλευτών και δημοτικών αρχόντων, με σκοπό να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε διαφόρων επιπέδων, κέντρα σχεδιασμού ή και λήψεως αποφάσεων. Σταθερό και επίμονο αίτημα των γυναικών παραμένει η συμμετοχή αυτή να αυξάνεται συνεχώς, με τελικό στόχο να υπάρξει ισόπωση ανδρική και γυναικεία παρουσία σε όλους τους χώρους εξουσίας, ώστε να γίνει ουσιαστική η επίδρασή τους στα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα. Με βάση λοιπόν αυτή τη διαπίστωση, αλλά και με προβληματισμό που πηγάζει από τα μηνύματα που εκπέμπει η σύγχρονη κοινωνία, θεώρησα ότι μια ανασκόπηση και κάποιες σκέψεις σχετικές με το θέμα αξίες, αξιώματα και αξιώσεις των γυναικών στην εποχή μας έχουν ίσως ενδιαφέρον και χρησιμότητα. Ο σοφός Λουκιανός έλεγε «Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης». Γι' αυτό θα ήθελα από την αρχή να δούμε πώς προσδιορίζονται οι λέξεις που απαρτίζουν τον τίτλο της απόψινής ομιλίας. Αξία. Λέει το λεξικό ότι εκτός από το χρηματικό ποσό ή τα αγαθά στα οποία αντιστοιχεί κάτι ή τον βαθμό στον οποίο είναι κάποιος ή κάτι σημαντικό, έχει αξία λέμε, συχνά η λέξη αξία στον πληθυντικό σημαίνει τα ιδανικά και τις ιδέες που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και σκέψεως ατόμων και κοινωνιών. Αξίες. Αξίωμα τώρα είναι η υψηλή και συνήθως τιμητική και υπεύθυνη θέση σε μια ιεραρχία. Και αξίωση είναι η απαίτηση που βασίζεται σε κάποιο δικαίωμα, αλλά είναι και η απαίτηση που είναι προκλητική ή και παράνομη. Λέμε συχνά έχει την αξίωση να, και εννοούμε ότι δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Παρανόμως έχει την αξίωση.
Είναι πάντως προφανές ότι οι έννοιες και οι ορισμοί των λέξεων που προανέφερα ισχύουν αντικειμενικά για όλους τους ανθρώπους αφού έχουν το τεκμήριο της καθολικής παραδοχής και αναφέρονται, όπως είπα, σε πάρα πολλά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες. Είναι όμως εξίσου προφανές ότι ένας ορισμός που δίνουν τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες ποτέ δεν μπορεί να επιβάλλει την αποδοχή της ποιοτικής ερμηνείας της λέξεως. Διότι ενώ ο ορισμός μπορεί να παραμένει διαχρονικά αναλύωτος, δεν παραμένουν διαχρονικά αναλύωτα τα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα των λέξεων που σχηματίζουν αυτόν τον ορισμό. Αλλάζουν. Είναι ακόμα αυταπόδεικτο ότι ένας ορισμός καθόλου δεν δεσμεύει τους αποδέκτες του ως προς τα στοιχεία με τα οποία θα δομήσουν σε υποκειμενικό επίπεδο το πραγματικό και ουσιαστικό περιεχόμενο των εννοιών που τον απαρτίζουν. Γιατί υπάρχει μια πολυσήμαντη υποκειμενική διάσταση στην εμπράγματη ερμηνεία και εφαρμογή των ορισμών αυτών, η οποία διάσταση υπαγορεύεται από μια πληθώρα παραμέτρων. Μερικές από αυτές είναι η ηλικία, είναι τα προσωπικά βιώματα και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, είναι το μορφωτικό και πολιτιστικό του επίπεδο, είναι οι κληροδοτούμενες από γενιά σε γενιά συνήθειες και παραδόσεις και τρόποι συμπεριφοράς και βεβαίως είναι το φύλο του ατόμου. Διότι αυτό από μόνο του, το φύλο δηλαδή, επηρεάζει νομοτελειακά μια σειρά άλλων παραμέτρων. Γι' αυτό το λόγο, απόψε το θέμα μας εστιάζεται στις αξίες, τα αξιώματα και τις αξιώσεις των σύγχρονων γυναικών. Και ας πάρουμε τα θέματα με τη σειρά τους, αρχίζοντας από τις αξίες, σε μια προσπάθεια να ιχνηλατηθούν και να σταχυολογηθούν, πιο πολύ ίσως με διέστηση παρά με γνώση, ποιες από αυτές τις αξίες είναι συνυφασμένες ή τουλάχιστον θεωρείται ότι είναι συνυφασμένες με αυτή την ίδια τη γυναικεία φύση. Ένας πολύ σημαντικός σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας, ο Κώστας Τσιρόπουλος, γράφει: «Η γυναίκα είναι η σεπτή κλειδοκρατόρισα του μυστηρίου της ζωής, εκείνη που διερμηνεύει οργανικά και ψυχικά όλα τα ενίγματα και τα θεία δωρήματα του ανθρώπου. Η γυναίκα, μητέρα, είναι ακόμη ο κατεξοχήν φορέας και εκφραστής της παράδοσης, αυτής της έγκυρης μνήμης της ιστορίας, που μορφοποιείται όμως σε ζωή καθημερινή. Η παράδοση δηλαδή γίνεται καθημερινή μας ζωή. Έτσι η γυναίκα εγγυάται τη ζωογόνο συνέχεια και την νοηματισμένη ανάπτυξη του ατομικού και οικογενειακού βίου, χαλιβδώνοντας στο χαρακτήρα των παιδιών της αντιστάσεις τέτοιες ώστε να κατορθώνουν να κατανικούν τις εναντιώσεις του κόσμου. Για να νιώσουμε όμως στα μύχια της ψυχής μας την αληθινή έννοια αυτών των απόψεων, θα προσθέσω και κάτι που έχει γράψει ο Γιώργος Σεφέρης, ο μεγάλος μας ποιητής, νομπελίστας. Κάποτε, ξέρετε ότι ο Σεφέρης ήταν πρέσβης. Κάποτε λοιπόν στο εξωτερικό ένας επιφανής ξένος το ρώτησε κάπως υποτιμητικά: «Μα σοβαρά πιστεύετε ότι είσαστε απόγονοι του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή?» Και ο Σεφέρης είπε: «Όχι, είμαστε απόγονοι μονάχα της μάνας μας, που μας μίλησε ελληνικά, που προσευχήθηκε ελληνικά
που μας νανούρισε με ιστορίες για τα κατορθώματα του Λεωνίδα, του Θεμιστοκλή, του Παπαφλέσσα και του Διάκου και που είδαμε την ψυχή της να βουρκώνει τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στο ξόδι του νεκρού θεανθρώπου. Κοιτάξτε πόσα πράγματα. Ο Σεφέρης λέει ότι η Ελληνίδα μάνα μεταγγίζει στα παιδιά της. Μας μίλησε ελληνικά, τη γλώσσα μας δηλαδή, προσευχήθηκε ελληνικά, την παράδοση την εκκλησιαστική μας, μας είπε ιστορίες για τα κατορθώματα των ηρώων, η ιστορία μας, και είδαμε την ψυχή της να βουρκώνει τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στο ξόδι του νεκρού θεανθρώπου, τη ζωντανή πίστη δηλαδή. Η μάνα. Και είμαστε απόγονοι μονάχα της μάνας μας. Αλλά μήπως και η νομοτελειακή αρχή του μεγάλου θαύματος της χριστιανικής θρησκείας μας, μήπως, λέω, δεν συντελέστηκε μέσα σε εκείνη την απροσμέτρητη στιγμή που ο άγγελος πρόφερε το χέρι σε μια γυναίκα. Η γυναίκα δούλη, η γυναίκα σκεύος ειδονής, η γυναίκα λάσπη και ρήπος ανυψώνεται εκείνη τη στιγμή ως την παλάμη του Δημιουργού που την ευλογεί και γίνεται το μεταφυσικό σύμβολο της αρετής, της ομορφιάς και της ιερότητας. Γίνεται η πηγή της αγιασμένης από τη σάρκωση του Υιού του Θεού ζωής. Γίνεται η πλατητέρα των ουρανών, αυτή που αξιώνεται να κρατήσει στην αγκαλιά της το σωτήρα. Γίνεται η γυναίκα η ευλογημένη με όλες τις αξίες που πηγάζουν από αυτή την ευλογία και την πρικίζουν με την ικανότητα να δημιουργεί δεσμούς χωρίς δεσμά. Αξίες λοιπόν. Γυναικείες, αξίες με νοήματα υπερούσια και απερίγραπτα, νοήματα που θυμίζουν λιμάνι και απανεμιά, λαχτάρα και δέσιμο, στοργή και δόσιμο, τρυφερότητα και γλύκα, έγνοια και χάδι, αντοχή και θυσία, σιγουριά και συνέχεια, προσφορά και θυσία. Αξίες γυναικείες, διαχρονικές και αμάραντες, αγιασμένες από τη μαγεία της διαίσθησης και της κατανόησης, τη θαλπορή της αγκαλιάς και τη μοσχοβολιά της γιορτινής εστίας. Βιάστηκα όμως, νομίζω, και μάλλον αδόκιμα έσπευσα να χαρακτηρίσω αυτές τις αξίες διαχρονικές και αμάραντες. Οι γυναίκες που επί αιώνες είχαν αδικηθεί, ταλαιπωρηθεί, μειωθεί και καταπιεστεί από τους άντρες, θέλησαν να αντιδράσουν. Να αντιδράσουν στην ανδροκεντρική δομή της κοινωνίας που τις κρατούσε ή τουλάχιστον έτσι ένιωθαν, ότι τις κρατούσε στο περιθώριο της ζωής και της δράσης, μια που η ζωή και η δράση που οριοθετούσε το παραδοσιακό τρίπτυχο σύζυγος, μητέρα, νοικοκυρά, δεν έμοιαζε πια να τις ικανοποιεί. Και ενώ θα έπρεπε να διεκδικήσουν τα απαράγραπτα και ίσα με τον ανδρών δικαιώματά τους, με υπόβαθρο πάντα στέρεο και αναντικατάστατο, επιτρέψτε μου να πω, τη μαγική και μαγευτική στη βίωσή της συντροφικότητα και την αναγκαιότητα για την αλληλοσυμπλήρωση των δύο φύλων, αναγκαιότητα που πηγάζει από αυτή την ίδια την ευλογημένη διαφορετικότητά τους, γιατί έτσι μας θέλησε ο Δημιουργός, οι γυναίκες οθήθηκαν σε υπερβολές
που για να μην είμαι και τελείως άδικη, ίσως να ήταν και κάπως δικαιολογημένες. Υπερβολές, λοιπόν. Οθήθηκαν δηλαδή οι γυναίκες σε ένα είδος εκδίκησης εναντίον των παραδοσιακών ρόλων και δομών, λες και ήταν εχθροί τους. Σαν να ήταν εχθρός και ντροπή η προσήλωση μόνο στην παραδοσιακή οικογένεια, η λαχτάρα της μητρότητας και όλα τα συναισθήματα που είναι συνυφασμένα με τη γυναικεία φύση και γεννούν τις αξίες που προανέφερα. Ή κι αν ακόμα δεν έγινε αυτό, στην καλύτερη περίπτωση οι γυναίκες φτάσαμε να τα βάζουμε όλα αυτά σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα. Σαν όλα αυτά να μην έχουν σχέση με την αληθινή ζωή, αλλά με το περιθώριό της. Σαν να μην είναι δικά μας και μόνο χαρίσματα και προνόμια που κανείς άλλος δεν μπορεί ούτε να τα αξιοποιήσει ούτε να τα χαρεί. Είναι μόνο δικά μας. Συγχρόνως όμως με την απεμπόληση αυτών των αδιαφυσβήτητων δικαιωμάτων τους, οι γυναίκες θέλησαν να στήσουν καινούργιες αξίες για αυτές, αντιστοιχιζόμενες και αντιγράφοντας δυστυχώς τους άνδρες σε στάσεις ζωής, σε επιδιώξεις και σε συμπεριφορές, περιφρονώντας ή, για να είμαι επιεικέστερη, αγνοώντας τραγικά την ιερότητα που δόρισε στο φίλο τους ο Δημιουργός, ερμηνεύοντας έτσι πεζά και μονοσήμαντα, αλλά και με εξοργιστική επιπολαιότητα, επιτρέψτε μου να πω, την έννοια της χειραφέτησης και της ανεξαρτησίας, δεν θέλησαν απλώς να έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στον νόμο, αλλά θέλησαν να εξομοιωθούν λειτουργικά, αλλά και σε τρόπου συμπεριφοράς ή ακόμα και σε μορφολογικά στοιχεία με τους άντρες. Μέσα στη δίνη αυτής της πλάνης, κυνηγώντας και αυτές οι γυναίκες δηλαδή με βουλιμία τα σύγχρονα καταναλωτικά αγαθά και κάνοντας την υπέρτατη παρεξήγηση να θεωρούν όλες τις επιθυμίες ως ανάγκες, μεγάλη παρεξήγηση αυτή, είναι άλλο πράγμα η επιθυμία και άλλο πράγμα η ανάγκη, κάνοντας λοιπόν αυτή την παρεξήγηση, έφτασαν οι γυναίκες στο να στερούνται όλο και περισσότερο τη γλύκα της θηλυκής συνεισφοράς σε μια σωστή ανθρώπινη σχέση. Έφτασαν ακόμα στο να αποφεύγουν συνειδητά ή και να αναβάλουν συνεχώς λόγω συνθήκων ζωής, εργασίας και καριέρας, όπως και από διάθεση να ζήσουν χωρίς δεσμά, χωρίς δεσμεύσεις, να απεμπολούν, λέω, και να αποφεύγουν αυτή την υπέρτατη χαρά της μητρότητας. Καταλήγουν έτσι τελικώς, χωρίς δυστυχώς να το συνειδητοποιούν εγκαίρως και πλήρως, στο να αυτοκαταδικάζονται στη στέρηση αυτής της χαράς, επειδή παραβλέπουν περιφρονητικά τις ουσιαστικές βιολογικές διαφορές τους από τους άνδρες, διαφορές που πηγάζουν από την ίδια τη δημιουργία. Υπάρχουν βιολογικές διαφορές απαρέγκλητες που δεν μπορούμε να τις παραβιάσουμε. Άλλοτε πάλι οι γυναίκες, αρνούμενες να αποδεχθούν το συναισθηματικό δεσμό που συνεπάγεται η δημιουργία μιας δικής τους οικογένειας, θεωρώντας ότι ο δεσμός αυτός αποτελεί, όπως είπα, καταπιεστικά δεσμά, καταφεύγουν με τραγική ευκολία στο διαζύγιο. Έστω κι αν έτσι
κατασπαράζουν την καρδιά των παιδιών τους. Επειδή έχουν μια οικονομική ανεξαρτησία, επειδή πιστεύουν ότι μπορούν μόνες τους να τα καταφέρουν όλα, πολύ εύκολα διαλύουν ένα γάμο. Τέλος, πολλές φορές βρίσκουν σαν λύση στο μαρτύριο της αναπόφευκτης μοναξιάς που αργά ή γρήγορα θα νιώσουν, έστω κι αν πετύχουν πάρα πολύ στην καριέρα τους. Νιώθοντας λοιπόν αυτό το μαρτύριο της μοναξιάς, βρίσκουν σαν λύση την απόκτηση ενός παιδιού χωρίς σύζυγο, επικαλούμενες και διατυμπανίζοντας το δικαίωμά τους να το πράξουν. Έχω δικαίωμα, λέει, να αποκτήσω ένα παιδί. Και καταφεύγουν, ξέρετε, σε αυτό το σύστημα του αγοράζω ένα σπέρμα από μια τράπεζα σπέρματος, σαν να αγοράζω ένα χαρτονόμισμα από μια τράπεζα. Και μοιάζει ότι δεν συνειδητοποιούν ή δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν την εξοργιστική αντινομία αυτής της συμπεριφοράς τους, αφού επικαλούμενες αυτές ένα δικό τους τάχα δικαίωμα, παραγνωρίζουν και περιφρονούν κατάφορα για δικούς τους προσωπικούς και εγωιστικούς λόγους το αναφέρετο δικαίωμα κάθε παιδιού να έχει δύο γονείς, να μπορεί να αποκαλεί κάποιον μάνα και κάποιον πατέρα. Παραβλέπουν ακόμα ή κάνουν ίσως πως δεν αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις που αυτή η απόφασή τους θα έχει στη ζωή που επιβάλλουν στο παιδί που φέρνουν στον κόσμο χωρίς τη δυνατότητα να έχει κάποιον πατέρα. Να προχωρήσω λίγο παραπέρα και να πω ότι αντιγράφοντας σαθρά και εκμαυλιστικά πρότυπα που δυστυχώς μπαίνουν και εγκαθίστανται στα σπίτια μας μέσα από την γυάλινη οθόνη, η οποία καταλήγει στο να είναι πιο κοντά μας από την πραγματική μας οικογένεια, αφού αυτά τα πρότυπα και αυτοί οι τρόποι συμπεριφοράς μας γίνονται όλο και πιο οικείοι και με αυτούς περνάμε ίσως περισσότερες ώρες από τους ανθρώπους, τους φυσικούς δικούς μας ανθρώπους. Αντιγράφοντας λοιπόν αυτά τα σαθρά και εκμαυλιστικά πρότυπα, νομίζουν ότι η νοούμενη χειραφέτηση πρέπει να τις οδηγήσει στο να αυτοτσιφτευτελίζονται. Είναι ένας δύσκολος νεολογισμός, αλλά θα τον επαναλάβω και θα τον καταλάβετε όλοι και όλες. Να αυτοτσιφτευτελίζονται. Με το να ακίζονται και να νομίζουν ότι γίνονται ευχάριστες, επιθυμητές, με μόνο στοιχείο το ότι είναι σκεύη ειδονής. Επίσης, θέλουν να συναγωνίζονται στην αποκάλυψη σάρκας. Λες και είναι δύσκολο πράγμα να ξεγυμνωθεί μια γυναίκα. Και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να ζητούν και να τις σέβονται οι άλλοι. Θέλουν λοιπόν να τις σέβονται οι άντρες και να τις υπολογίζουν και να θέλουν να ακούσουν τη γνώμη τους και να θέλουν να τις δουν να παίρνουν ωραία αξιώματα που τους αξίζουν, χωρίς οι ίδιες να σέβονται τον εαυτό τους και να ξεχνούν ένα σοφό γνωμικό που λέει ότι αυτό που δείχνεις είναι τόσο δυνατό, φωνάζει τόσο πολύ, που δεν ακούγεται καθόλου αυτό που θέλεις να πεις. Mm.
Άλλες φορές υιοθετούν και μιμούνται φερσήματα ανδρικά, τα οποία αλλοιώνουν και καταστρέφουν τη μυστική και μαγική εκείνη άβρα της θηλυκότητας που κάνει μια γυναίκα να είναι αληθινά χαριτωμένη. Και επειδή γνωρίζω καλά ότι οι δογματισμοί και οι γενικεύσεις αποδυναμώνουν πάντοτε την αξιοπιστία των διαπιστώσεων, θέλω να τονίσω με έμφαση ότι τουλάχιστον στη χώρα μας τα όσα προανέφερα ευτυχώς δεν αποτελούν ακόμα τον κανόνα. Εδώ επιτρέψτε μου να τονίσω και την ευθύνη των ανδρών. Είναι φυσικό η γυναίκα να θέλει να είναι ευχάριστη, να είναι επιθυμητή. Επομένως, τι κάνει? Αντιγράφει τα πρότυπα που δείχνουν οι άνδρες ότι προτιμούν. Εάν ο άνδρας βάζει ένα πρότυπο της γυναίκας που είναι προκλητική, που είναι αυθάδης, που είναι επιθετική, που, επιτρέψτε μου να πω, δεν τρέπεται, οι γυναίκες νομίζουν ότι αυτό είναι το πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν. Επομένως και οι άνδρες έχουν ευθύνη για αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι γυναίκες σήμερα. Έχουν ευθύνη οι άνδρες αν δεν δείξουν ποιες γυναίκες αξίζουν το σεβασμό και την εκτίμησή τους. Εάν σε αυτές τις γυναίκες που αξίζουν το σεβασμό και την εκτίμησή τους, αυτές που θα διαλέξουν για σύντροφο της ζωής τους, εάν σε αυτές τις γυναίκες δεν συμπαραστέκονται. Και πρέπει να συμπαραστέκονται ενεργά και ουσιαστικά. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι ρόλοι, οι παραδοσιακοί, έχουν αλλάξει στην εποχή μας. Μέσα από αυτή τη γλύκα της συντροφικότητας θα ανθίσει ο ωραίος δεσμός του γάμου. Μέσα από τη γλύκα της συντροφικότητας θα ακούσουμε το «εγώ είμαι εδώ για σένα και εσύ είσαι εδώ για μένα και κράτα με να σε κρατώ να ανεβούμε μαζί το βουνό». Στις χώρες βέβαια που αυτές οι συμπεριφορές που περιέγραψα έχουν γίνει κανόνας, υπάρχουν αποδείξεις ότι η μηδενιστική κατάργηση από το λεγόμενο φεμινιστικό κίνημα της ιερής, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ιδιαιτερότητας της γυναίκας, με την άκρητη και σαρωτική ανατροπή όλων των αξιών της, δεν συνέβαλε στο να γίνει η γυναίκα ευτυχέστερη. Και είναι φανερό επίσης ότι δεν απέτρεψε την εμφάνιση και εξάπλωση άλλων θλιβερών κοινωνικών φαινομένων, όπως είναι η τραγωδία των ναρκωτικών και οι αυτοκτονίες των νέων ανθρώπων, των εφήβων. Νομίζω ότι σε τελευταία ανάλυση, μια που σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας, πρέπει να παραδεχθούμε πως ποτέ ως τώρα εμείς οι γυναίκες δεν κάναμε έναν ειλικρινή και τίμιο ισολογισμό με τον οποίο θα αποκαλύπτονταν αντικειμενικά το αν και κατά πόσο τα όσα κατακτήσαμε είναι πραγματικά περισσότερα αλλά προπαντός ουσιαστικότερα από τα όσα έχουμε χάσει ή έχουμε εκχωρήσει. Δεν έχουμε κάνει απολογισμό. Τώρα θα περάσω στα αξιώματα. Είναι γεγονός ότι με την κατάκτηση μέσα από μακροχρόνιους και δύσκολους αγώνες πολλών θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στη μόρφωση, στην εργασία, στη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθε και στις δημοκρατικές διαδικασίες, οι γυναίκες κατάφεραν με πολύ και σκληρό μόχθο, επαναλαμβάνω, να ανέβουν τα σκαλιά διαφόρων ιεραρχιών και να αναλάβουν πολλά και δύσκολα αξιώματα. Μερικά από τα αξιώματα αυτά, όπως για παράδειγμα αυτά που εντάσσονται στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας,
Είναι βέβαιο ότι εμπλουτίστηκαν πολύ θετικά από τις ιδιότητες που συνεισέφεραν σε αυτά οι γυναίκες. Ιδιότητες που πηγάζουν, ξαναλέω, από την στοργή, από την αλληλεγγύη, από τη διάθεση για προσφορά, από τον εθελοντισμό, από την στοργή, ξαναλέω, και τη ζεστασιά της γυναικείας αγκαλιάς. Η βιολογία λέει, η εξελικτική βιολογία, λέει ότι οι ιδιότητες αυτές είναι γυναικείες. Και στους άνδρες, λόγω της διαφορετικότητάς μας, ξαναλέω, αποδίδει άλλες ιδιότητες που έχουν να κάνουν με την επιθετικότητα, με τον ανταγωνισμό, ακόμα και με τον πόλεμο. Ενώ οι γυναίκες θέλουν την ειρήνη, γιατί ο πόνος που ζουν οι γυναίκες στον πόλεμο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Χάνουν αγαπημένα πρόσωπα, ενώ οι άνδρες ηρωικά παλεύουν και αγωνίζονται. Επομένως, οι γυναίκες είναι συνυφασμένες, ξαναλέω, με την ειρήνη, με το συναισθηματισμό, με τη συνεργασία, με αυτή την ευλογημένη, θα επαναλάβω, ιδιότητα να δημιουργούν δεσμούς ιερούς, που δεν είναι δεσμά, αλλά είναι αγάπη και είναι προσφορά και είναι ευλογία. Σε άλλους όμως τομείς, μιλάμε για τα αξιώματα, όπως τομείς που εμπλέκονται περισσότερο με τις πτυχές της εξουσίας, οι γυναίκες όταν τα καταλαμβάνουν μοιάζει να χάνουν ή και να απεμπολούν συνειδητά τις γυναικείες τους ιδιότητες, συναγωνιζόμενες και συχνά ξεπερνώντας σε ανδρικές ιδιότητες τους άνδρες συναδέλφους τους. Και για να αναφερθώ σε χαρακτηριστικά παραδείγματα, επισημαίνω το πόσο υπερβολικά αυστηρές και τυπολάτρεις θεωρούνται οι γυναίκες δικαστήνες, ακόμα και από γυναίκες δικηγορίνες, όχι μόνο από τους άνδρες δικηγόρους. Συμφωνείτε, έτσι? Απόλυτα. Απόλυτα. Και να υπενθυμίσω ακόμη ότι κατά γενική ομολογία η Μάργαρετ Θάτσερ, η σιδηρά κυρία, ήταν πολύ πιο σκληρή και αποφασιστική από όλους τους άνδρες συναδέλφους της, όπως ήταν η Γκόλντα Μέιρ του Ισραήλ, όπως ήταν η Ίντιρα Γκάντι. Για να καταλήξω στην αλής του μνήμης Μαντλίν Ολμπράιτ, τη θυμάστε, την ολοφότινη Μαντλίν, και να τη συγκρίνω στη σκέψη σας με τον εν συνεχεία πολύ πιο μετριοπαθή άνδρα συνάδελφό της, τον στρατηγό Κόλιν Πάουελ, ο οποίος ευθαρσός παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να καταλαμβάνουν τέτοια αξιώματα. Όχι. Αντιθέτως μάλιστα, διότι πολλοί πολιτικοί επιστήμονες συχνά υποστηρίζουν ότι μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε αυτά τα αξιώματα θα μπορούσε ακριβώς λόγω των γυναικείων τους ιδιοτήτων να επηρεάσει θετικά την ποιότητα ζωής και τη δημοκρατία. Λένε ακόμη ότι αυτή η συμμετοχή θα μπορούσε να περιορίσει τη φιλοπόλεμη πολιτική των κρατών. Υπάρχουν βέβαια σχετικά ερωτήματα που προκύπτουν από το αν οι γυναίκες θα πρέπει να κερδίζουν αυτές τις θέσεις χαριστικά ή όχι, με κάποιες δηλαδή ποσοστώσεις, ή επιδεικνύοντας κατά ανάγκη κάποιες ανδρικές αρετές, όπως ξαναείπα, επιθετικότητα, ανταγωνιστικότητα, αδιαλαξία κλπ. Και βεβαίως, αν θα πρέπει οι γυναίκες να επιβληθούν με τα προσόντα τους, το χαρακτήρα τους και μέσα από την αξιοκρατία της κάθε ιεραρχίας.
Δεν θέλω να ασχοληθώ με τις ποσοστώσεις. Προσωπικά δεν ξέρω ακριβώς την απάντηση αν είναι σωστό μέτρο ή όχι. Είναι πάντως μια προσπάθεια στο να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να μπουν στο στίβο και να διεκδικήσουν αξιώματα, ξαναλέω, με προσόντα γυναικεία και με αξία προσωπική και όχι χαριστική. Σε αυτόν τον προβληματισμό παρεμβαίνει και μια άλλη παράμετρος που θέλω να την αναφέρω, γιατί μιλάμε απόψε από καρδιάς. Δεν είναι σωστό εμείς οι γυναίκες να παραγνωρίζουμε αυτή την παράμετρο, και εννοώ ότι πάρα πολύ συχνά οι γυναίκες δείχνουν μια λανθάνουσα ή εμφανή τάση όταν καταλαμβάνουν υψηλά αξιώματα, όπως έχει γράψει μια πολύ αξιόλογη γυναίκα. Δείχνουν λοιπόν μια τάση να σπρώχνουν πίσω τους τη σκάλα που τις ανέβασε αυτές στην κορυφή, ώστε να μην μπορέσουν στη συνέχεια να την ανέβουν και κάποιες άλλες γυναίκες. Ας μην το ξεχνάμε. Να σημειώσουμε δε ότι η τάση αυτή μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορες παραλλαγές. Όπως για παράδειγμα, με το να επιχειρούν κάποιες αξιωματούχες γυναίκες με ανέντιμο τρόπο και υπηρετώντας δικές τους σκοπιμότητες να απαξιώσουν τις προσπάθειες κάποιων άλλων άξιων γυναικών με τις οποίες είναι φυσικό να συγκρίνονται και να ανταγωνίζονται. Δεν είναι συχνά αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν όμως. Και ξέρετε, όταν ψάχνουν να βρουν αιτίες να μας κατηγορήσουν εμάς τις γυναίκες, από κάποια τέτοια παραδείγματα πιάνονται συνήθως και τα μεγαλοποιούν. Και φτάνουμε στις αξιώσεις, με τη διευκρίνηση ότι θα περιορίσω τις σκέψεις μου σε όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Όσο και αν δεν μας αρέσει, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια διάχυτη κοινή γνώμη που θεωρεί ότι εμείς οι γυναίκες τα θέλουμε όλα δικά μας. Ή ότι έχουμε γίνει και ανυπόφορα επιθετικές, ακόμα και στο οδήγημα. Ακούω πολύ συχνά σχόλια. Να σ' αφήσει, λέει, γυναίκα οδηγός να περάσεις. Ποτέ. Εκείνη πρώτη. Τα ακούω και τα κρατάω, αυτά που ακούω. Ίσως όμως λέω ότι αυτή η άποψη είναι άδικη και μπορεί να αποδοθεί σε τρεις κυρίως αιτίες. Η πρώτη ανάγεται στις μνήμες που διατηρεί η κοινωνία μας από τους μακροχρόνιους αγώνες των γυναικών για μια θέση στον ήλιο που έγιναν με πείσμα, θα έλεγα. Η δεύτερη αιτία έχει να κάνει με τα κατάλοιπα αυτών των αγώνων στη σύγχρονη συμπεριφορά ορισμένων γυναικών. Και εννοώ κάποιες γυναίκες που παρά τις πολλές κατακτήσεις τους εξακολουθούν να θεωρούν τον εαυτό τους συνεχώς κατάφορα αδικημένο. Εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη και συχνά αδικαιολόγητη αναγνώριση και συνηθίζουν να επικαλούνται το φίλο τους ως άλοθη για τις όποιες αποτυχίες τους στην επίτευξη ορισμένων στόχων, υιοθετώντας συγχρόνως και μια άκρητα ανταγωνιστική και απαξιωτική διάθεση έναντι των ανδρών. Το έχω ακούσει κι αυτό. Επειδή συνέβη να βρεθώ σε περιβάλλοντα με γυναίκες που είχαν αξιώματα. Η τρίτη αιτία προέρχεται από το γεγονός ότι ακόμα και στις κοινωνίες που χαρακτηρίζονται ως πολιτισμένες, δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν στη συμπεριφορά των ανδρών
προσβλητικά στοιχεία για τη γυναίκα, όπως επίσης εκμετάλλευση και διακρίσεις σε βάρος των γυναικών που νομοτελειακά τις σωθούν τις γυναίκες σε πεισματική και δίκαιη αντίδραση. Ας θυμηθούμε μόνο για παράδειγμα τους προσβλητικούς για τη γυναίκα υπαινιγμούς που περιλαμβάνονται σε πολλές σύγχρονες διαφημίσεις άσχετων προϊόντων. Διαφημίσεις που είναι ανδρικής εμπνεύσεως. Πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Αλλά και εμείς αποδεχόμαστε στο όνομα του χρήματος να γινόμαστε αντικείμενο αυτών των διαφημίσεων και να γινόμαστε κράχτες κατά κάποιο τρόπο με υπαινικτικό προσβλητικό τρόπο. Υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις που με όση καλή διάθεση και επίοικια κι αν θελήσει κανείς να τις μετρήσει, οι άντρες το παρακάνουν. Και προσκολούνται στα παλιά πρότυπα, την εποχή που η γυναίκα ήταν μόνο κυρά του οίκου της, δηλαδή νοικοκυρά, ενώ τα πράγματα έχουν αλλάξει, ενώ αποδέχονται και θέλουν την βοήθεια που προσφέρει η γυναίκα στον οικονομικό τομέα, στην οικογένεια, εκείνοι αντίστοιχα δεν θέλουν να συνεισφέρουν αυτό που πρέπει στη λειτουργία της οικογένειας και στο μοίρασμα, θα έλεγα έτσι, του κόπου και της ανάγκης για συνεργασία ώστε να λειτουργήσει καλά η οικογένεια. Το ευλογημένο μαζί πρέπει να θυμόμαστε πάντα. Βεβαίως, στις αξιώσεις των γυναικών που αποκτούν αξιώματα, πολλές φορές διακρίνουμε έναν παραλογισμό, θα έλεγα. Επιτρέψτε μου. Δηλαδή, θέλουν να κατακτήσουν όλα τα ανδρικά φέουδα. Ακούσαμε κάποτε την πρόταση για να καταργηθεί το άβατο του Αγίου Όρους. Ακούσαμε πρόταση να γίνει η αγγλική γλώσσα η δεύτερη επίσημη γλώσσα της πατρίδας μας. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτές οι γυναίκες που κατακτούν υψηλά αξιώματα, δεν θα έπρεπε για παράδειγμα να αγωνίζονται για το πώς θα σταματήσει η εκμετάλλευση, η εκπόρνευση και η εμπορία της γυναικείας και της παιδικής σάρκας, στα οποία δυστυχώς η χώρα μας έχει μια επονίδιστη πρωτιά? Δεν θα έπρεπε αυτές οι γυναίκες με τα αξιώματα να πασχίζουν για το πώς θα γίνει σεβαστή στην κοινωνία η θέση της μάνας που επέλεξε να μείνει κυρά του οίκου της, δηλαδή νοικοκυρά, για να αναστήσει ίδια τα παιδιά της, και για το πώς θα αναγνωριστεί αυτή η προσφορά της? Δεν θα έπρεπε να προτείνουν και να επιδιώκουν μέτρα για τη βελτίωση της μόρφωσης της βασανισμένης γυναίκας της υπαίθρου, για την αύξηση των προσόντων της και για τη συνεχή αναβάθμιση των συνθήκων της ζωής της? Δεν θα έπρεπε να νοιάζονται για το πολιτιστικό επίπεδο που καθιερώνουν ως πρότυπο για τα παιδιά μας κάποιες ή μάλλον οι περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές? Δεν υπάρχουν τα επιτακτικά προβλήματα της εργαζόμενης μητέρας που απαιτούν κάθε δυνατή διεκδίκηση για τη δημιουργία συνθήκων από την πολιτεία που θα τη διευκολύνουν να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της για συμμετοχή μεν στην εργασία, αλλά σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του προορισμού της? Αντί για τέτοιες προσπάθειες, ξαναλέω, μοιάζει κάποιες γυναίκες με αξιώματα να έχουν ως μονοσήμαντο και μονομανή σχεδόν στόχο την άκρητη άλωση των όποιων ανδρικών ή εθνικών οχυρών.
Θέλω να αναφερθώ και στην επικαιρότητα και θα έχετε ίσως πληροφορηθεί την πολύ πρόσφατη άποψη μιας σύγχρονης αξιωματούχου γυναίκας ότι η εθνική μας ταυτότητα, αυτή δηλαδή που υποστηρίζουμε ότι είμαστε Έλληνες, δεν είναι ιστορικά δικαιολογημένη, αλλά μας είναι δοτή από ξένους. Έχει προκαλέσει άλλο βέβαια αυτή η άποψη, στην οποία έχει απαντήσει και η Ακαδημία Αθηνών, αλλά και ο Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί άλλοι, και εντός και εκτός της Ελλάδος. Βεβαίως υπάρχει και η ένσταση που ευλόγως θα προβάλλουν κάποιοι σε όλα αυτά, λέγοντας ότι υπάρχουν και γυναίκες που τιμούν τα αξιώματά τους και κοσμούν πραγματικά τις υψηλές θέσεις τους, και αυτό είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Όπως είναι επίσης πέρα για πέρα αλήθεια ότι αντίστοιχα υπάρχουν και πολλοί άνδρες σε υψηλά αξιώματα, οι οποίοι και καταχρώνται τη δύναμή τους και ανόητες προτάσεις κάνουν και γελιοποιούν τον εαυτό τους και το αξίωμά τους. Όμως εδώ ακριβώς εδράζεται και η καταλυτική υποχρέωση των γυναικών που κατακτούν τις κορυφές της όποιας ιεραρχίας. Επειδή είναι ακόμα μετρημένες και επειδή ακόμα υπόκεινται σε συνεχή παρατήρηση, όπως ακριβώς ο νεοπροσληφθής εργαζόμενος που βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της σχολαστικής αξιολόγησης, αυτές οι γυναίκες έχουν χρέος να φροντίσουν να δομηθεί σωστά η εικόνα της γυναίκας που επάξια ανεβαίνει στα ύπατα αξιώματα. Αν δηλαδή πραγματικά νοιάζονται για τα γυναικεία θέματα και για την καταξίωση των γυναικών, πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό το χρέος και να το υπηρετήσουν με συνέπεια. Διαφορετικά, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι όλος ο αγώνας ο δικός τους για καταξίωση στα αξιώματά τους είχε ως μοναδικό και πραγματικό σκοπό την προσωπική τους και μόνο ανάδειξη και ανέλυξη. Διότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία οι υψηλές θέσεις δεν είναι ούτε δικαίωμα, ούτε προσωπικό φέουδο για επιβολή ισχύως και εξουσίας, ούτε βεβαίως περιουσιακό στοιχείο που κληρονομείται, κληροδοτείται ή χαρίζεται. Είναι, πρέπει να είναι, θέσεις χρέους και προσφοράς, και γι' αυτό απαιτούν ήθος, ποιότητα και θυσίες τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες που τα κατακτούν. Γιατί όμως θα ρωτούσε κάποιος να έχουμε την απέτηση μέσα σε μια κοινωνία που σύπεται και εκχυδαίζεται οι γυναίκες να είναι αυτές που θα αντισταθούν και θα επομισθούν όλες αυτές τις πολύ βαριές ευθύνες? Η απάντηση νομίζω ότι δόθηκε, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, στην αρχή της απόψινής ομιλίας, μέσα από τα λόγια του Σεφέρη. Μέσα από την κοινότυπη, αδιαφυσβήτητη όμως και αμήλικτη συγχρόνως παραδοχή ότι η πρώτη, η αναντικατάστατη αλλά και αναπόφευκτη δασκάλα του κάθε ανθρώπου είναι πάντα μια γυναίκα, η μάνα του. Θέλω δε να σημειώσουμε ότι η μάνα δεν είναι μόνο η φυσική μητέρα. Κάθε γυναίκα με τον τρόπο της, με τη συμπεριφορά της, μπορεί μέσα από τους διάφορους ρόλους που μπορεί να παίξει στην κοινωνία να προσωποποιήσει τις ιδιότητες της μάνας για κάθε παιδί που θα συναντήσει στο δρόμο της. Μπορεί να εμπνεύσει, να μεταγγίσει, να δώσει πρότυπα και παραδείγματα. Και γι' αυτό έχουμε ευθύνη και το πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας, τους γιους μας, τους κανακάριδες μας. Όπως έχουν ευθύνη και οι άντρες πώς μεγαλώνουν τις πριγκιπέσες τους, τις κόρες τους. Πρέπει από νωρίς
μέσα σε αυτή την μικρή εκκλησία που είναι η οικογένεια, όπως τη χαρακτήρισε ο Ιερός Χρυσόστομος, τα παιδιά μας να συνηθίσουν να σέβονται ο αδελφός την αδελφή, να μοιράζονται υποχρεώσεις και καθήκοντα και πρωτοβουλίες, για να μάθουν στη ζωή τους αργότερα μαζί να φτιάξουν ωραίες οικογένειες. Ποιο λοιπόν μπορεί να είναι το μήνυμα από όλα αυτά? Πώς θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε μερικά επιγραμματικά συμπεράσματα την ανάγκη για αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιοποίησης των εξαιρετικών δυνατοτήτων των γυναικών για προσφορά και δράση στη σύγχρονη κοινωνία, και πώς θα μπορέσουν να ξαναβρουν οι σύγχρονες γυναίκες τη χαμένη τους ισορροπία? Γιατί πραγματικά είναι πολλές φορές αξιοθαύμαστες πώς αντέχουν σε όλα αυτά που προσπαθούν να κάνουν. Πολλές φορές φτάνουν να είναι συνεχώς παραπονούμενες, συνεχώς στερημένες από χαρές, και λες γιατί όμως? Πρέπει κάπου να βρεθεί μια ισορροπία. Λοιπόν, μερικές προτάσεις. Πιστεύω ότι το πρώτο βήμα συνίσταται στο να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους και να πιστέψουμε ειλικρινά όλοι μας ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σωστά προς το μέλλον αν δεν ξαναγυρίσουμε πίσω στις θεμελιώδεις διαχρονικές μας αξίες, για να τις ξαναζωντανέψουμε και να τις ζεστάνουμε ξανά με την ανάσα μας. Έτσι θα πάψουμε εμείς οι γυναίκες να αυτοακυρώνουμε με τη σημασία μας και θα ξαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Είναι πολύ σημαντική λέξη, προτεραιότητες, που αποτελούν συγχρόνως και προνόμια της ιδιαιτερότητάς μας, δίνοντας στη μητρότητα και την ευλογημένη οικογένεια τη θέση που τους αρμόζει στη ζωή μας. Δεύτερον, είναι ανάγκη στη συνέχεια να εμπνεύσουμε και να πείσουμε εμείς οι γυναίκες. Να εμπνεύσουμε και να πείσουμε για τα πιστεύου μας τους συντρόφους μας. Να πείσουμε το ευρύτερο περιβάλλον μας. Να πείσουμε τις γυναίκες και τους άντρες που βρίσκονται στα κέντρα λήψεως όλων των σημαντικών για τη δόμηση της κοινωνίας αποφάσεων. Να τους πείσουμε για την ευθύνη που έχουν και για την επιτακτική ανάγκη να ξαναβρούμε μαζί το αληθινό νόημα της ζωής που χάθηκε μέσα στο κυνήγι νεκρών υλικών πραγμάτων. Είναι νεκρά τα υλικά πράγματα. Σήμερα το φοράμε και χαιρόμαστε και το πετάμε, χωρίς να μας νοιάζει. Τα υλικά πράγματα είναι νεκρά. Να τους πείσουμε ότι δεν πάει άλλο, και να ζητήσουμε να πιαστούμε από το χέρι για τη συστράτευση στον αγώνα που απαιτείται και που μπορεί να φέρει μια ζωή ομορφότερη, δηλαδή ανθρωπινότερη, τόσο για μας όσο και για να την κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας, τα αγόρια και τα κορίτσια μας. Μια ζωή στην οποία τα παιδιά μας θα έχουν συνειδητοποιήσει, το ξαναλέω, ότι ο κάθε ολόκληρος άντρας δεν πάβει να είναι το μισό του όλου, και η κάθε ολόκληρη γυναίκα δεν πάβει να είναι επίσης το μισό του όλου. Του όλου που κατακτάται μόνο με το ευλογημένο μαζί. Ο λαός μας λέει, χαρά που μοιράζεται διπλασιάζεται και λύπη που μοιράζεται μισιάζεται. Τρίτη πρόταση. Είναι επίσης ανάγκη να παλέψουμε μαζί οι άντρες και οι γυναίκες για την καταξίωση του ρόλου της γυναίκας μάνας, της πολύτεκνης μάνας, αυτής που υπηρετεί τον ύψιστο στόχο της ανατροφής των παιδιών της, και να απαιτήσουμε να αναγνωριστεί έμπρακτα από την πολιτεία,
αυτή η αξιοσέβαστη επιλογή και η ανεκτίμητη προσφορά της. Από αυτές τις βάσεις μπορούμε να προχωρήσουμε με δυναμισμό στην επέκταση και προέκταση της συμμετοχής των γυναικών σε υψηλές θέσεις με τη βοήθεια των ανδρών, τώρα και στο μέλλον, αλλά με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα υπονομεύει τον ανθρώπινο προορισμό μας, την αξιοπρέπεια, την ποιότητα και τον αυτοσεβασμό μας. Γιατί όσο εμείς οι γυναίκες δεν πορευόμαστε, χωρίς ιδανικά και αξίες γυναικείες, και όσο θα απαρνιόμαστε την ιερή διαφορετικότητά μας από τους άνδρες, οι διεκδικήσεις μας και οι αξιώσεις μας, όπως και τα αξιώματα που θα κατακτούμε και η αντίστοιχη συμβολή μας στην κοινωνία, δεν θα πρικίζονται με καμιά ειδοποιώ διαφορά σε σύγκριση με αυτή των ανδρών και θα μένουν κενά από αληθινό νοηματικό περιεχόμενο, δηλαδή αγοραία. Ειδικά σήμερα, μπροστά σε μια νεολαία που ψάχνει να βρει ερίσματα ήθους και στηρίγματα αξιοπρέπειας, η χριστιανή γυναίκα που βιώνει τη δύναμη της προσευχής έχει την ιερή υποχρέωση να δείξει πως αποδέχεται την ευλογία και την ευθύνη της αγάπης. Είναι η τιμή της και το τίμημά της συγχρόνως. Με την αγάπη της η γυναίκα μπορεί σε κάθε εποχή να στηρίξει τον καλό σύντροφο, να στήσει μια ωραία οικογένεια, να γλυκάνει τον καθημερινό αγώνα με το χαμόγελό της, να παρηγορήσει και να ανακουφίσει τον μοναχικό και ανήμπορο συνάνθρωπο, να αγκαλιάσει το θλιμμένο παιδί, να δώσει πρότυπα συμπεριφοράς στους χώρους δουλειάς και απασχόλησης. Μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους της πιστεύω πως η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να εμπνεύσει αξίες, ιδανικά και ανθρωπιά στο στενό και στο ευρύτερο περιβάλλον της και να δείξει με το παράδειγμά της το μεγαλείο της ανιδιοτελούς προσφοράς. Ας θυμηθούμε μόνο την ανεκτίμητη προσφορά των εθελοντριών γυναικών. Αν το θελήσει λοιπόν, δική της θα είναι η τιμή, αν όχι, δικό της θα είναι και το τίμημα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μερόπη Σπυροπούλου, γιατί και ως γυναίκα και ως μάνα αλλά και ως καταξιωμένη επιστήμον ανέδειξε το θέμα σε όλη του την πληρότητα και με μεγάλη ευκρίνεια και βέβαια κατέδειξε τις σχέσεις που υπάρχουν σήμερα στη σύγχρονη πραγματικότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Και βέβαια στο τέλος κατέθεσε και τις προτάσεις της, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και καλό είναι όσοι τις ακούσαμε να τις μεταδώσουμε, έτσι ώστε και οι νέοι πολύ περισσότερο αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι να προσπαθήσουμε να τις κάνουμε πράξη. Γενικά θα έλεγα πως ισοτιμία μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, ναι. Εξομοίωση όμως, όχι. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Πρόεδρος, παρακαλώ. Κυρία Σπυροπούλου, τελειώσατε με το τιμή και τίμημα. Ήταν για μας όμως εξαιρετική τιμή που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήσασταν μαζί μας εδώ αυτή την ημέρα. Και θα ήθελα να σας πω ότι από το περσινό συνέδριο που περάσανε 12 εισηγητές, το ΔΣ επέλεξε να καλέσει μόνο εσάς. Και οι άλλοι ήταν εκλεκτοί, αλλά επειδή μας αρέσατε τόσο πολύ, γι' αυτό και σας προτείναμε να έρθετε αμέσως μετά το συνέδριο και σας είχαμε σήμερα μαζί. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το ξεκίνημα για το όλον και το μισό του όλου, που είναι ο άντρας και η γυναίκα. Και στο τέλος το μαζί. Πράγματι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και οι άντρες και οι γυναίκες, αυτά τα δύο διεστώτα να συνθέσουν το όλο. Το ερώτημα που έχω να κάνω είναι ότι
Είπατε ότι η γυναίκα προσπαθεί να γίνει το πρότυπο, αυτό που θέλει ο άντρας, να ακολουθήσει τα, όπως την θέλει ο άντρας. Έχω την αίσθηση ότι έχει ξεφύγει από αυτό. Δηλαδή, φτάσαμε στο να συναγωνίζονται οι γυναίκες η μία την άλλη. Πάνε επισκέψεις και κοιτάζουν πώς είναι η μία, προσπαθούν να γίνουν σαν την άλλη. Νομίζω δεν ασχολούνται πλέον το πώς μας θέλει ο άντρας. Το έκανε αυτό, άρα να το κάνω. Φόρεσε αυτό το φόρεμα, να κάνω κάτι αντίστοιχο. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε μία απάντηση σε αυτό και να μας δώσετε πάλι για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες και τις επιθυμίες. Να μας το αναλύσετε λίγο παραπάνω, γιατί εγκλωβιζόμαστε στο θέμα των επιθυμιών και έχουμε ξεφύγει από τις απαραίτητες ανάγκες. Σας ευχαριστούμε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σας λόγια και την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε πάλι εδώ. Ναι, έχετε δίκιο ότι εμείς οι γυναίκες πολλές φορές πάσχουμε από μιμητισμό. Ξεχνάμε ότι η ταυτότητα εδράζεται στην ιδιαιτερότητα. Ξέρετε, μου θυμίζει, αυτό που σας είπα τώρα μου φέρνει στο μυαλό αυτό που λέμε ότι όταν δεις τα οστά τα γεγυμνωμένα δεν ξέρεις πια ποιος ήτανε έτσι πλούσιος ή πένης, στρατιώτης ή βασιλιάς. Εμείς οι γυναίκες λοιπόν με εντολή κάποιων ανδρών θα έλεγα που δεν αγαπούν τις γυναίκες και είναι οι μόδιστροι. Παίρνουμε γραμμή τη μόδα. Έτσι δεν είναι? Και θέλουμε να μιμηθούμε, είναι λέει της μόδας. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνδρες είπαν ότι φέτος θα φορεθούν αυτά και εμείς οι γυναίκες, ξαναλέω, με έναν άκρητο μιμητισμό αρχίζουμε να μιμούμαστε η μια την άλλη. Ανεξαρτήτως αν αυτό που θα φορέσουμε μας πάει, εάν μας κολακεύει, εάν αρέσει στον άντρα μας ή όχι. Και να μια διάσταση λοιπόν που εγώ δεν την έθιξα, αλλά πολύ καλά κάνατε και τη θίξατε, από την οποία διάσταση πολλά άλλα πηγάζουν. Και θα το συνδέσω με τη δεύτερη ερώτησή σας, μεταξύ επιθυμιών και ανάγκης. Αρχίζει λοιπόν, επειδή το λέει η μόδα, να επιθυμούμε πράγματα που δεν τα έχουμε ανάγκη, που δεν μας χρειάζονται. Και θα σας πω εδώ ένα έτσι προσωπικό λίγο αστιάκι. Όταν ο άντρας μου προσπαθεί να κάνει δίαιτα, μου λέει, μα είδες, μου λέει, καθίσαμε στο τραπέζι και δεν έφαγα ψωμί, δεν έφαγα από εκείνο το γλυκό, δεν πήρα δεύτερο σερβίρισμα από εκείνο που μου άρεσε πολύ. Του λέω, ωραία τα λες, θα σου πω κι εγώ το αντίστοιχο. Κι εγώ βγήκα σήμερα στα μαγαζιά και δεν αγόρασα εκείνο το ταγεράκι που μου άρεσε, δεν πήρα καινούρια παπούτσια που δεν τα έχω ανάγκη. Αυτό είναι η επιθυμία και η ανάγκη. Αν λοιπόν καθίσουμε και συνειδητοποιήσουμε, εμείς οι γυναίκες οι οποίες, ξέρετε, είμαστε οι κυράδες του οίκου μας και οι λέξεις οικονομία είναι η νομή των του οίκου. Πώς χειριζόμαστε τα του οίκου μας, το διευρύνουμε και λέμε η σύγχρονη οικονομία, έτσι. Αν λοιπόν εμείς οι γυναίκες αρχίσουμε και συνειδητοποιούμε αυτή τη διαφορά μεταξύ επιθυμίας και ανάγκης και την προεκτείνουμε αυτή τη διαφορά σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, είμαι βέβαια ότι πολύ λιγότερα λάθη θα κάνουμε. Γιατί μας έχει μάθει αυτή η καταναλωτική κοινωνία να μην ικανοποιούμαστε εύκολα. Και ξαναλέω, ίσως αν το έχω ξαναπεί, συγχωρήστε με, ότι περνάμε
στην εποχή που η παιδεία μας, αυτή που μεταγγίζουμε και στα παιδιά μας, είναι η παιδεία του θέλω και δεν θέλω. Θέλω κι άλλα, θέλω περισσότερα, θέλω καινούρια, θέλω κινητό με περισσότερο χρόνο και δεν θέλω. Δεν θέλω να με κρίνουνε, δεν θέλω αξιολόγηση, δεν θέλω να καταπιέζομαι, δεν θέλω. Θέλω και δεν θέλω. Το πρέπει, το έχω χρέος, το έχω καθήκον, έχω υποχρέωση, το οφείλω. Οφείλω. Δεν το λέμε ποτέ. Ένα παλιό γνωμικό, πάλι θα το πω γιατί με έχει πολύ επηρεάσει, λέει «Δεν οφείλω επειδή μπορώ, δεν οφείλω όταν μπορώ, αλλά μπορώ πάντα επειδή οφείλω. Οτιδήποτε μπορώ να κάνω, κάπου το οφείλω». Και φυσικά εδώ θα το προεκτείνω στο ότι με το να παίρνουμε το πιάτο μας και να καθόμαστε ο καθένας μπρος από την τηλεόραση να φάμε, έχουμε καταργήσει το οικογενειακό τραπέζι. Και στο οικογενειακό τραπέζι, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, θα πρέπει την προσευχή μας. Έτσι. Το παιδί έτσι θα καταλάβει ότι αυτά που υπάρχουν στο τραπέζι μας είναι δώρα. Και θα πρέπει και να δοξολογήσει και να ευχαριστήσει. Αν δεν καθόμαστε γύρω από το τραπέζι, πότε το παιδί θα καταλάβει ότι δεν είναι δεδομένα αυτά. Το ότι έχει τον μπαμπά και τη μαμά καλά, υγιείς και μπορούν και εργάζονται και φέρουν αυτά, σε κάποιον το χρωστάμε, κάπου πρέπει να πούμε ευχαριστώ. Οφείλουμε. Αλλά στο οικογενειακό τραπέζι, θα με επιτρέψετε να κάνω μια παρέκβαση, έχουμε την ευκαιρία να κοιταχτούμε. Και το βλέμμα λέει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πολλές φορές τίποτα δεν λέει το στόμα, τα λέει όλα το βλέμμα. Εάν δεν βλεπόμαστε και βλέπουμε ο καθένας την τηλεόραση, δεν συναντιόμαστε, λέει, διασταυρωνόμαστε στα σπίτια μας. Δεν συναντιόμαστε. Έχει γίνει δε μια έρευνα στην Αμερική που βρήκε ότι όσο πιο συχνά τα παιδιά τρώνε μαζί με τους γονείς τους, αλλά γύρω από το τραπέζι, στο σπίτι μέσα, πρώτον, τόσο πιο καλοί μαθητές είναι. Δεύτερον, τόσο λιγότερο αρρωσταίνουν. Και τρίτον, τόσο λιγότερη τάση έχουν για να αρχίσουν να δοκιμάζουν ουσίες και τεχνητούς παραδείσους, γιατί βρίσκουν αυτή την οικογενειακή ατμόσφαιρα που τους χρειάζεται. Επομένως, νομίζω ότι αυτή είναι μια κέρια, έτσι αν μπορώ να το πω, πρόταση. Κάθε φορά που επιθυμούμε κάτι, ας το σκεφτόμαστε ξανά. Μας χρειάζεται. Είναι ανάγκη. Αν είναι, ναι. Αν δεν είναι όμως, μήπως δεν πρέπει. Αυτά ήθελα να πω. Ναι, ορίστε. Ο κύριος Δημινάς. Ο κύριος από εκεί θέλει. Αμέσως μετά. Και ο τέος πρόεδρος. Την κυρία Σπυροπούλου τη γνωρίζω χρόνια πολλά από τα γραφόμενά της, από τα δοκίμια της και από τις ομιλίες τις οποίες έχω διαβάσει κατά καιρούς, και πραγματικά αισθάνθηκα έτσι μεγάλη χαρά που την γνώρισα και από κοντά, τόσο στο συνέδριο που είχε γίνει, αλλά και σήμερα που αποδέχτηκε. Και λυπούμε διότι σήμερα η μέρα της γυναίκας, που έπρεπε εδώ να υπάρχει πλημμυρίδα, βέβαια μας τα χάλασε ο καιρός εκεί, να χιονίζει, και ίσως βέβαια να ετοιμάζονται, κυρία Σπυροπούλου, οι γυναίκες για τα τσεφτετέλια, είπατε, το βράδυ, να ξεδώσουν λίγο, να ξεφτετηλίσουν, πως το είπατε, μ' άρεσε ο όρος, ο νεολογισμός. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω μόνο, σαν δικηγόρος σχεδόν 40 ετών, που έζησα και το παλιό και το καινούριο οικογενειακό δίκαιο, αυτό που είπατε ότι η γυναίκα κέρδισε αλλά έχασε και ορισμένα προνόμια. Να υπενθυμίσω ότι πριν το 83 το οικογενειακό δίκαιο, μερικές διδαχθήκες, μία διάταξη να πω, τη βασικότερη, έλεγε «Ο ανήρ φέρει τα βάρη του γάμου». Η γυναίκα λοιπόν μπορεί να ενδιαφέρει, να ασχολείται περί τα του οίκου και της επιμέλειας και φροντίδωσης των παιδιών, αλλά όλα τα βάρη τα έφερνε
ο άντρας. Μετά την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου, πλέον έχασε πολλά η γυναίκα, και ενώ ήταν αδιανόητο γυναίκα να πληρώνει διατροφή σε άντρα, εγώ προσωπικά έβγαλα δύο αποφάσεις που άντρας παίρνουν σήμερα διατροφή από τις γυναίκες. Αυτό δεν μπόρεσε ποτέ να το σκεφτεί, ούτε μπορούσε να περάσει. Και πολλά άλλα τα οποία λέγω ότι εμείωσε τη θέση της γυναίκας. Βέβαια, το θέμα το σήμερα το κάλυψε σφαιρικά, παρόλο που ήταν έτσι μικρά τα πλαίσια της διάλεξης, η κυρία Σπεροπούλου, θα μας έδωσε πολλά ερεθίσματα. Εγώ μόνο ένα ήθελα να επισημάνω. Με απασχολεί πολύ το θέμα των καλυστίων και μάλιστα που είχα διαβάσει και ένα δικό σας άρθρο στην Περαϊκή Εκκλησία, αν θυμάμαι, είχε δημοσιευτεί, για τα καλυστία των νέων. Των μικρών παιδιών. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, Eurovision για μικρά παιδιά, δεν ξέρω πώς τα λένε κιόλας, αλλά έτσι νομίζω πως λέγονται. Και πραγματικά έτσι με είχε συνταράξει εκείνο το άρθρο το οποίο είχα διαβάσει. Και λέω σήμερα, κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έτσι μια κατάκτηση γυναίκας να εμφανίζεται κάθε φορά στα καλυστία και να ενθαρρύνουν και τα κορίτσια και τα μικρά όπως τα λοιπά. Αυτό τώρα τι είναι, κατάκτηση ή είναι χάσιμο της γυναίκας? Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή και ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημινά, για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ για τις επισημάνσεις σας. Και αυτό που είπατε, οι γυναίκες πάλι ξεχνάμε ότι κανείς, λέει, δεν μπορεί να σε υποτιμήσει εάν εσύ πρώτος δεν κατεβάσει το κεφάλι σου. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να μας προσβάλλει εμάς τις γυναίκες εάν εμείς πρώτες δεν δεχθούμε την προσβολή. Και καταλάβουμε τι είναι προσβολή, το να μας αντιμετωπίζουν μόνο, ξαναλέω, ως μορφή και όχι ως προσωπικότητα. Εκεί γίνεται πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, και αυτές οι μανάδες που προωθούν τα παιδιά τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ας πούμε στο παιδικό Eurovision, αν τα δείτε πώς τα κάνουν μικρομέγαλα, τους αφαιρούν την παιδική τους ηλικία, τα κάνουν τα παιδιά αρρωστημένα ανταγωνιστικά. Ποια ακόμα, αυτά τα παιδιά που θα πετύχουν, πέστε μου πώς θα αντέξουν η παιδική τους ψυχή, πώς θα αντέξει αυτή την προβολή από τα μέσα, έτσι και την αποθέωση, το star system. Πώς θα το αντέξει η παιδική ψυχή χωρίς να ξεφύγει από την ομαλότητα? Αλλά και αυτά που συναγωνίζονται και χάνουν, ξέρετε τι πίκρα στην ψυχή τους φέρνουν αυτά τα παιδιά? Γιατί τα υποχρεώνουμε από τόσο νωρίς σε τόση πίκρα, σε τόση, να πω, κακία? Γιατί αρχίζουν και ζηλεύουν, αρχίζουν και σκέφτονται άλλα πράγματα. Και πιστεύω ότι είναι τα αποθυμένα των γονιών που εκφράζονται μέσα από τα παιδιά τους, τα οποία τελικώς γίνονται αντικείμενα εκμεταλλεύσεως, τα παιδιά. Θέλω λοιπόν, έχει πολλές παραμέτρους το θέμα, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που το θίξατε, γιατί και εμένα πολύ με απασχολεί. Ο κύριος Γιαννακίδης. Κυρία Σπυροπούλου, απόψε μας οικοδομήσατε τα μέγιστα και θα φύγουμε πλουσιότεροι σε γνώσεις. Εγώ ήθελα μία ερώτηση να υποβάλω. Αναφερθήκατε σε μία κυρία, την οποία εγώ θα αναφέρω και το όνομά της. Να μην το αναφέρω. Τέλος πάντων. Η οποία, από ό,τι γνωρίζουμε, ούτε καν πτυχίο έχει από κάποιο κολέγιο και έγινε και διδάκτορ και είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ήθελα να μάθω, και επενέβη και η Ακαδημία Αθηνών και ο κύριος Θεοδωράκης, εάν αυτή η κυρία, η οποία έχει κάποια κεραία θέση στο Υπουργείο Παιδείας, αν παραμένει. Ευχαριστώ. Από ό,τι ξέρω, δυστυχώς παραμένει.
Κυρία αυτή. Παρακαλώ. Σας χαίρομαι, κυρία Σπυροπούλου, για το μεστότατο λόγο σας. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που είπε ο προλαλής σας, θα πω και εγώ ότι αισθάνομαι κάπως άσχημα, γιατί είναι από αυτή την κυρία, θέλω να φέρω ονόματα τώρα, αλλά από αυτή την κυρία που κατέχει και θέση σημαντική, λοιπόν, στην πολιτική μας εξουσία. Εγώ σαν φιλόλογος, γυμνασιάρχης, και όλοι φαντάζομαι συνάδελφοι, αισθάνονται πολύ άσχημα μετά από αυτά που ακούσαμε κατά το παρελθόν. Τα έχει πει, δεν τα έχει πει τώρα, δεν λέω ότι τα είπε, αλλά τα έχει δηλώσει εγγράφως σε βιβλίο. Και είπε ότι εμείς, εγώ δηλαδή, είμαι εθνικιστής και φασίστας. Και όλοι οι φιλόλογοι, οι γυμνασιάρχες, γιατί? Γιατί διδάσκαμε στα σχολεία αρχαία ελληνικά. Όλες οι τάξεις διδάσκαμε σε όλες τις τάξεις αρχαία ελληνικά. Τώρα δεν διδάσκονται σε όλες τις τάξεις. Και έχει χαλαρώσει πάρα πολύ η παιδεία. Πάρα πολύ. Και αυτό θεωρείται φασισμός, να διδάσκεται η αρχαία ελληνική, λέει. Είναι πολύ ντροπή. Και επειδή διδάσκουμε και ιστορία, αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν λέει ότι σαν Έλληνες, λέει, κακώς που δεν εξυμνήσαμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, γι' αυτό θέλω να πω ότι... ότι έχουμε υποτιμήσει το μεγαλείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Γράφει. Και θέλω να πω σε αυτό που είπατε, εγώ τη γυναίκα, ας πούμε, το ρόλο της γυναίκας τον θεωρώ ύψιστο. Μέσα στην οικογένεια είναι η ψυχή η γυναίκα. Είναι η ψυχή, βέβαια, στήριγμα είναι και ο άντρας, σημαντικό, αλλά η ψυχή, η καρδιά της οικογένειας με την ευαισθησία, την πλούσια, την έχει η γυναίκα. Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας αυτός πρέπει να είναι και έτσι πιστεύω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κι εγώ, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Βλέπετε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών δεν αντιδρούν. Μόνο οικονομικές απαιτήσεις ακούμε. Αυτές τις απαιτήσεις που αφορούν το έθνος μας, που αφορούν το μέλλον των παιδιών μας ως ταυτότητα, θέλω να πω, δεν τις ακούμε πουθενά. Και οι φωνές που ακούγονται είναι μεμονωμένες, ενώ θα μπορούσανε, λέω, οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι είναι αξιοσέβαστοι. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα, ο παιδαγωγός, ο παιδονόμος, θεωρείται ότι ήταν ύψιστο αξίωμα. Έπρεπε να έχει τα ίδια προνόμια με τους ηγείτορες, με τους άρχοντες. Έπρεπε να είναι παντρεμένοι. Έπρεπε να έχουν παιδιά, και αγόρια και κορίτσια. Κοιτάξτε τη Σοφία, έτσι, και πόση σημασία έδινε το αρχαίο πνεύμα στην έννοια του παιδαγωγού, του παιδονόμου. Λοιπόν, αντί να ακούμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς μας να αντιδρούν σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες νοοτροπίες, δυστυχώς μπαίνουμε μέσα στη δίνη της διεκδικήσεως μόνο οικονομικών ετοιμάτων. Μόνο. Ναι, ναι, ναι. Να κλείσω σε αυτά. Θέλω να πω ότι τελικά έχουμε εδώ, όχι τώρα, πολλές δεκαετίες, έχει χαλαρώσει πάρα πολύ η κοινωνία μας και η πολιτική μας ζωή και όλα. Υπάρχει μεγάλη χαλαρότητα και μεγάλη αδιαφορία. Θυμάμαι πώς ήταν στην εκπαίδευση το σύστημα παλιότερα και πού έχει καταντήσει σήμερα. Έχει ξεπέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή είχα κάποιες αρχές, τα χρόνια που ήμουν γυμνασιάρχης, είχα κάποια σειρά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα που πήρα σύνταξη πριν 2 χρόνια, πήγα μετά από μερικούς μήνες στο σχολείο και τα παιδιά όλα πάνω, επειδή έφυγα 2 χρόνια νωρίτερα. Λοιπόν, τα παιδιά όλα μαγκάλιαζαν, οι μαθητές, τα παιδιά του γυμνασίου, όλα πάνω. Τι πάθατε, ρε παιδιά? Και ένας μάλιστα, όπως με τράβηξε από όταν, τραβάγε ένα φίλι στο μάγουλο. Λέω, τι κάνεις, ρε, του λέω. Σας αγαπάμε, γιατί φύγατε, ξέρω εγώ. Έρχονται οι μανάδες, κάποιοι γονείς κάποτε, και με βρήκαν εκεί. Λέει, ξέρετε ότι σας αγαπούσα, γιατί σας αγαπούσαν πάρα πολύ τα παιδιά. Λέω, γιατί? Γιατί, λέει, ήσουν αυστηρός. Έμεινα κόκαλο όταν τ' άκουσα αυτό. Τι θα πει αυστηρός, λέω. Εγώ τους αγαπούσα και τους είχα σειρά και τάξη. Τους έκανα καθοδηγήσεις. Όταν τιμωρούσα κάποιον, τον είχα μέσα στο γραφείο μου και τον έκανα κατήχηση.
Του μιλούσα επί ώρα και του λέω αυτό για το καλό σου, είναι φαρμακό σου. Αν δεν σου πω τίποτα, σημαίνει αδιαφορία και θα το κάνει χίλιε φορέ και αν σου πω δεν πειράζει. Τώρα, αύριο που θα έρθει σχολείο με αποβολή, θα ταρακουνηθεί και θα πει: αμάν, τι έκανα, μην το ξανακάνω. Γι' αυτό λέω για το καλό σου γίνεται. Και αυτό το εκτίμησαν τα παιδιά. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι να πω. Ναι. Γενικά έχουμε χαλάρωση παντού. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Α, ναι. Να πω αυτό που μου θύμισε τώρα ο άνδρας μου. Λένε οι παιδοψυχολόγοι ότι το παιδί αγαπάει ουσιαστικά αυτόν που εκτιμάει. Εκτιμάει αυτόν που σέβεται. Και σέβεται αυτόν που λίγο φοβάται. Λίγο φοβάται. Έτσι. Και να πω και κάτι ακόμα. Συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Ξέρετε ότι τα παιδιά λέει την εικόνα του πατέρα που σχηματίζουν κατά 80% την παίρνουν από αυτά που λέει η μάνα για τον πατέρα. Ώσπου βέβαια να φτάσουν σε μια ηλικία που θα έχουν δική τους κρίση. Και αυτό το βλέπαμε σε παλιές ναυτικές οικογένειες που ο πατέρας έλειπε χρόνια, αλλά η μάνα που ήταν μάνα και πατέρας μαζί, κρατούσε τη ζωντανή την παρουσία του πατέρα στο σπίτι. Τα παιδιά ξέρανε ποιος είναι ο πατέρας τους, τον περιμένανε, τον υπολογίζανε. Άμα θα έρθει τι θα του πούνε. Έτσι. Επομένως, και εδώ είναι μια ευθύνη της γυναίκας. Πώς παρουσιάζει στα παιδιά τον πατέρα τους. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Μακρηγορώ ίσως, με συγχωρείτε, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, μια μητέρα που είχε αδυναμία παθολογική στο γιο της και όταν ο γιος έφτασε σε μια περίοδο εφηβείας ήθελε να απαλλαγεί από αυτή την καταπίεση και άρχισε να αργεί να γυρίσει, δεν της έδινε λογαριασμό. Εκείνη θύμωσε και καταλάβαινε ότι έχανε τον έλεγχο του γιου της και τα έβαλε με τον άντρα της. Που εσύ που δεν του λες τίποτα και δεν σου δίνει σημασία, τι πατέρας είσαι εσύ, αντί να σε υπολογίζει, ενώ στο γιο της τον είχε απαξιώσει βέβαια τον πατέρα του αρκετά. Αφού του είχε πει διάφορα τέτοια και του άναψε τα λαμπάκια του όπως λέμε, ένα βράδυ που γύρισε αργά το παιδί από έξω, ο πατέρας τον έπιασε από εδώ, του άρχισε τα χαστούκια, που ήσουνα, δεν μας λες που πας, δεν μας υπολογίζεις καθόλου, δεν τρέπεσαι κτλ. Κτλ. Η μάνα, η οποία βέβαια στενοχωρέθηκε που είδε τη σκηνή, τι λέει? Παιδί μου, μην στενοχωριέσαι, τέτοιος που είναι ο πατέρας σου, τι άλλο περίμενε να κάνει? Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, τι να κάνει αυτός ο πατέρας πια? Τι να κάνει? Πέστε μου. Θέλω λοιπόν να πω ότι η ευθύνη είναι σπουδαίο πράγμα. Η εύθυνη στην αρχαία Ελλάδα ήταν το σώμα των δημοσίων ελεγκτών, στους οποίους λογοδοτούσαν αυτοί που παίρναν αξιώματα. Και λογοδοτούσαν εάν οι υποσχέσεις που κάνανε πριν τηρήθηκαν μετά που πήραν το αξίωμα. Και αν όχι, γιατί? Από αυτούς λοιπόν προέρχεται η λέξη ευθύνη. Και είναι σπουδαία η λέξη ευθύνη. Μόνο αν δεν την ενστερνίζεται κάποιος, σφυρίζει ανέμελα και λέει περνάει ωραία η ζωή. Είναι σπουδαίο πράγμα η ευθύνη. Και η ευθύνη είναι ίση και του άνδρα και της γυναίκας για ό,τι συμβαίνει σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσατε κάποιες ευθύνες που σίγουρα έχουμε ξεχάσει στο πέρασμα της ζωής και στη σωστή ίσως διαχείριση της οικογένειας. Παρόλο που είπαμε στην αρχή η μέρα της γυναίκας, εγώ θα την έβαζα σε εισαγωγικά. Τιμώ βέβαια και προσωπικά πάρα πολλούς αγώνες καταπίεσης γυναικών. Αλλά επειδή τώρα, αυτά τα χρόνια, λέμε πολλά η μέρα της γυναίκας, η μέρα της χελώνας καρέτα-καρέτα, της τάδε αρρώστιας, κάπου λίγο με υποτιμά και αυτό προσωπικά, μπορώ να πω. Κλείνω την παρένθεση. Αναφερθήκατε πάρα πολύ σωστά και μ' άρεσε ιδιαίτερα αυτό που είπατε, ότι ξεφύγαμε
μέσα από τους αγώνες γυναικών, ούτε ο όρος φεμινισμός μ' αρέσει, γιατί πολλές παλιές φεμινίστριες και αγωνίστριες αναθεώρησαν πάρα πολλά που δυστυχώς εμείς οι Ελληνίδες δεν τα ξέρουμε. Στο ότι ξεφύγαμε και πήγαμε σε άλλους δρόμους, ενώ θα έπρεπε να δούμε ουσιώδη πράγματα τα οποία αναφέρατε. Και μου θυμίσατε κάτι πολύ απλό που το βλέπουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή. Γιατί παραδείγματος χάρη οι αγώνες κάποιων εργαζομένων, ας πούμε ιδιωτικών υπαλλήλων, που επισκεφτόμαστε όλοι μαγαζιά, να μην είναι κάπως πιο ουσιαστικά και πιο αποδοτικά όταν οι γυναίκες αυτές κουράζονται, οι συνάδελφοι πολλών, οι υπάλληλοι, μένοντας στο πόδι, ενώ δεν υπάρχει κάποιος πελάτης στο μαγαζί. Θα μπορούσαν κάλλιστα να κάθονται, αν δεν έχουν κάτι να τακτοποιούν. Πολύ απλό. Ή για τις νεότερες γενιές, όταν οι νεαρές γυναίκες, επιστήμονες και μη, μπαίνουν σε κάποια εταιρεία, αλλά θέλουν παράλληλα να κάνουν οικογένεια και να δουλέψουν και αναγκάζονται να υπογράψουν ένα χαρτί ότι για κάποιο διάστημα δεν θα γίνουν οι μητέρες, διότι αλλιώς δεν θα τους πάρει η εταιρεία. Να ουσιώδη, θα λέγαμε, παιδεία αγώνων γυναικών λαμπρών και συνδικαλιστικών. Και επειδή είχε μία ανηλυμένη υποχρέωση η κυρία Πούλιου, που είναι πρόεδρος των Πολυτέκνων, μου είπε να σας μεταφέρω την πολύ, νομίζω, σωστή άποψή της. Αυτή η σημερινή ομιλία με τα DVD θα πρέπει να βγει σε πολύ καλή παραγωγή, να τα πάρουμε όλοι και μαζί ίσως με έναν τσελεμεντέ, με έναν οδηγό μαγειρικής που θα δίνουμε στα νέα ζευγάρια που παντρεύονται, να δίνουμε και αυτό το DVD. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά λοιπόν να ευχαριστήσουμε την κυρία Σπυροπούλου που έκανε τον κόπο να έρθει από την Αθήνα εδώ σήμερα και να ευχαριστήσω, αγαπητοί μου, και όλους εσάς που αψηφίσατε σήμερα το κρύο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και ήσασταν μαζί μας. Είσαστε ίσως λίγοι απόψε, αλλά εκλεκτοί, γέροντα. Λοιπόν. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Έχεις το πλαίσιο. Γιατί να δω.